οδηγείται ο άνθρωπος σίγουρα εις την θεραπεία των βαθών. Όλων των βαθών με την υπακοή την σωστή και την οράδοση αυτή του ονόματος του Χριστού Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, θεραπεύουν όλα τα πάθη. Ένα μόνο πάθος δεν θεραπεύεται, μία μόνο αμαρτία δεν συγχωρείται, η ανεξομολόγητη αμαρτία και το ανεξομολόγητο πάθος. Και δεν συγχωρείται επειδή δεν λέγεται, όχι επειδή δεν μπορεί να θεραπευτεί. Εάν κανείς ταπεινωθεί, όλα συγχωρούνται και θεραπεύονται, διότι πάντοτε φανερούμενο πόσεστη. Πάντοτε μη λεγόμενο σκότωσεστη. Σκότω δεν νοητό και του διαβόλου. Είχαμε και κάποιον άλλον μοναχό υποτακτικό από την Αγία Άννα, ο οποίος και αυτός έκανε παρακοή επειδή ήταν μια γιορτή, χωρίς να το θέλει ο γεραντάς του και πήγε να ψαρέψει με παρακοή και θέλει. Και ρίχνοντας άγχιστρο έρχεται κάποιον αρά, ο οποίος τον κυνήγησε κακήν κακός μέχρι το κοινείο του γέροντος. Και έξω από το κοινείο του γέροντος τον άφησε και τον έλεγε, πάλι ακολόγερε και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν λέγουν κατά τα λόγια, να δείστε το σου έκαμνα εγώ, αλλά έχει χάρη που ο γέροντάς του στο κοιλί προσέρχεται με το δακρύο διαθέτων τελέφωνο. Ο γέροντας, γνωρίζοντας πως κάνει παρακοή εν γρόση πλέον υποτακτικός, του έκανε κομμοσύνη, προσευχή και μάλιστα με το δακρύο. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη, που να μην γνωρίζει ο άλλος τι κάνει για την αγάπη. Διότι ήταν σε χώρος παρακοής. Έχουμε και κάποια άλλα περιστατικά από τη δική μας την οικογένεια. Ο γέροντας του δικού μου του γέροντος, ο γέροντας Ιωσήφ ο εισηγαστής, ο αγιότητος και ο αυτός άνθρωπος, είχε όταν ήταν στον Άγιο Βασίλειο κάποιον υποτακτικό, ονόματι πατέρα Ιωάννη Μύρτζη, Αλβανός και Βλάχο όπως τον έλεγαν. Αυτός ο μοναχός, ο πατήρ Ιωάννης, έμεινε εκεί στον Άγιο Βασίλειο όταν ο γέροντας Ιωσήφ ο εισηγαστής μετέφυγε στην Πύρο Αγιονά. Ήταν στα 16 αυτά χρόνια από το 1921 μέχρι το 1937. Ο μοναχός αυτός, Ιωάννης Μύρτζης ο Βλάχος και Αλβανός, μία ημέρα προσερχόταν στον γέροντα Ιωσήφ, σου λέει ο γέροντας, του είχε πει κάτι, «Τέκνον, κάτι χωρίζει την ψυχή μου από σένα, κάτι μου κρύβεις, μη κρύβεσαι από τον γέροντα».